αυτή την πλακέτα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και πάλι το κλέγω να έχει δύναμη για να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα. Μπράβο! Αυτό δείχνει ότι μετά από μια προσπάθεια 8 χρόνων, 9 χρόνων, ο κόσμος αναγνωρίζει την προσπάθεια που έχουμε κάνει τόσο για τον Πανφυριακό αλλά και γενικώς για τον Μεσσηνιακό ποδόσφαιρο. Θα δούμε και στο δεύτερο, πολύ πιο σημαντικά. Καταρχάς θέλω να πω ότι πέρα από όποια διαφωνία είχαμε, θαυμάζω την αγάπη σας για το χωριό σας. Γιατί έχω και εγώ για το δικό μου ήδη αγάπη και μάλιστα δεν εγκαταλείψατε την πορεία στα μέσα της χρονιάς, έτσι. Το πάτε την ομάδα μέχρι το τέλος της χρονιάς και στη συνέχεια κάτι θα γίνει. Ποτέ δεν θα εγκαταλείψω τον Πανθωριακό. Ο Πανθωριακός νομίζω ότι αυτό που έχει δημιουργηθεί τώρα είναι δικό μου παιδί και φυσικά ένας πατέρας ποτέ δεν αφήνει το παιδί του. Να πω κάτι άλλο. Αυτό την οργάνωση που βλέπουμε εδώ στο Πανθωριακό, αυτό το αποτέλεσμα να έχουμε εδώ 500 άτομα, τουλάχιστον και να έχετε κόσμος κι άλλος, μπορεί να μεταφερθεί και στην Καλαμάτα και στη Μαύρη Θύελλα, που είσαι στο βασικό συστηματοδότης και θα είστε για πολλά χρόνια, εύχομαι. Νομίζω σταδιακά όταν αποκτήσει ο κόσμος εμπιστοσύνη σε εμάς και στη νέα διοίκηση θα έρθει κοντά στο γήπεδο, όχι μόνο για χορό, αλλά θα έρθει και στις κερκίδες. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Και για να αποκτήσει Καλαμάτα η Μαύρη Θύελλα την οργάνωση που έχει ο Πανθωριακός. Είναι βασικό πράγμα αυτό, έτσι. Δεν γίνονται όλα, κύριε Γεωργούτσο, δεν γίνονται όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα. Εμείς είδατε πως ξεκινήσαμε από το γάμα τοπικό, φτάσαμε στο αλφα τοπικό, οργανώσαμε την ομάδα εκεί που έπρεπε και φυσικά η Καλαμάτα για να πάει πιο ψηλά πρέπει να οργανωθεί πάρα πάρα πολύ καλά. Αυτό θα γίνει το καλοκαίρι και μετά. Όχι, οι βάσεις γίνονται από τώρα. Βάζουμε τις βάσεις από τώρα. Βέβαια, από το καλοκαίρι και μετά θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί η Καλαμάτα δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι όπως είναι σε κάποιες υψηλότερες κατηγορίες. Κακά τα ψέματα. Αυτή έτσι η απογοήτευση που υπάρχει που δεν ήρθαν παίχτες καινούργοι στην Καλαμάτα, δεν πιστεύω να το πληρώσουμε αυτό στην πορεία, έτσι. Όχι, δεν θα το πληρώσουμε. Απλώς δεν θα πάμε για πρωτάθλημα. Όχι, δηλαδή, εντάξει, δεν θα πάμε για πρωτάθλημα. Απλώς δεν μπορούσαμε να φέρουμε παίχτες που ήταν για μας οι κατάλληλοι για να μπορέσουν να δώσουν την όθηση στην ομάδα. Ούτε και προπονητή, ούτε και την νέα σεζόν θα είναι στόχος η άνοδος της Καλαμάτας. Βέβαια, βέβαια. Κάθε φορά θα είναι, ξέρετε ότι για μένα κάθε φορά είναι ο στόχος η πρωτιά. Η Καλαμάτα δεν θα πάει ποτέ μπροστά παίρνοντας ξένους παίχτες. Θα πάει μόνο από γηγενείς παίχτες. Εκείνος ο σκοπός μας. Το μουλιάτο δεν το φέρατε όμως, το Γιωργάκη. Το καλοκαίρι. Είναι μια σημαντική γιορτή για τη Θουρία σήμερα. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή περίπου κάνουμε τον ετήσιο χορό, την κοπή της πίτας μας. Νομίζω ότι η Θουρία χρόνο με το χρόνο, μέρα με την μέρα μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα και αυτό είναι το ευχάριστο κομμάτι όλης της επιτυχίας της ομάδας μας. Είδαμε μια σταθερότητα στην ομάδα, το είπα και στον πρόεδρο πριν, παρά την ήττα από τον Πάμισο, έτσι όπως ήρθε ήττα τέλος πάντων, η ομάδα έμεινε στα πόδια της γερά και κάνει νίκες, παίζει πάλι το καλό της ποδόσφαιρο. Η Θουρία είναι μια οικογένεια. Και αυτό το κομμάτι θέλαμε να το κρατήσουμε όλα αυτά τα χρόνια που συνεργάζομαι με τον πρόεδρο και γενικά όλες τις συνεργάσεις που έχουμε. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο το πρωτάθλημα να το κατακτήσουμε. Μας έγινε να βάλουμε σωστές βάσεις, να έχουμε υποδομή, να ασχοληθούμε επιτέλους με τις ακαδημίες μας, να αναδείξουμε τα νέα παιδιά και από, και από την τοπική κοινωνία. Και όταν θα έρθει ο χρόνος, και αν πρέπει να έρθει, τότε η Θουρία θα πρέπει να κάνει το επόμενο τσιβί. Είναι το χωριό μου, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα. Βέβαια, η ομάδα της Καλαμάτας είναι η ομάδα του νομού μας, η μεγαλύτερη ομάδα. Είμαι χαρούμενος που παίζω στο Πανθωριακό. Εντάξει, του χρόνου θα δούμε. Θέλεις το καλοκαίρι. Χρονιά. Είχες περάσει την Καλαμάτα, έτσι. Ναι. Τι δεν πήγε καλά τότε. Εντάξει. Δεν ήταν η χρονιά που δεν ήμουν έτοιμος, πιστεύω, ακόμη να αγωνιστώ. Εντάξει, τώρα πιστεύω είμαι έτοιμος. Ξεκίνησα μια προσπάθεια πριν από 6 χρόνια. Βάλαμε τρεις στόχους. Πιστεύω ότι τους δύο τους έχουμε πετύχει. Μια υγιής ομάδα, ένα με καλό ποδόσφαιρο. Που άντεξε τους κραδασμούς της Μεσσήνης. Ναι, από πολλά προβλήματα και συγκυρίες. Μέσα στο γήπεδο κρίνονται όλα τα πάντα. Ξεκινήσαμε, είπαμε τρεις στόχους. Πρώτα είπαμε ομάδα, μετά πρωτάθλημα εφόσον έρθει και τρίτον ακαδημίες. Και πάρα πολλά ήθος, έτσι. Ναι, ήθος και αξιοπρέπεια, να το πούμε έτσι. Και τελευταία είπαμε το μεγάλο αγκάθι που έχουμε εδώ και είμαστε, λέει, περιπλανόμενοι τα τελευταία χρόνια. Γήπεδο. Θα γίνει, άκουσα. Τα δύο τα έχουμε πετύχει και ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου αυτού που μας έρχεται, δηλαδή το 2018, θα είμαστε στο δικό μας σπίτι, να μην νιώθουμε κυνηγημένοι. Λείπει πάρα πολύ, λείπει. Από μικρά παιδιά εγώ... Ως παλιότερος, το νέο γήπεδο θα φέρει και κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ. Μακάρι να, δηλαδή, όσο πιο γρηγορότερα έρθει το γήπεδο, τόσο καλύτερα. Φοβόμαστε τίποτα, γιατί ξέρουμε ότι είναι πάντα κοντά μας. Ό,τι και να γίνει, θα μας βοηθάει και θα είναι πάντα δίπλα μας. Ο Θουριακός τα τελευταία χρόνια ακολουθεί μια πορεία που για τα αθλητικά δρόμενα της περιοχής, ως μια ομάδα ενός μικρού τόπου, έχει μια πολύ καλή πορεία. Άρα λοιπόν,
Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ο κόσμος θέλει να επιβραβεύσει αυτή του την πορεία και γι' αυτό είναι σήμερα εδώ. Και όλοι εμείς είμαστε ευχαριστημένοι, διότι στον Πανθουριακό ηγείται ο Αγαθοκλής ο Χριστόπουλος. Τι Καλαμάτας πλέον. Ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ιδιοτέλεια, με πολύ μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θέλει τη στήριξη. Και αυτό ήρθε ο κόσμος να επικροτήσει σήμερα και να επιβεβαιώσει τη στήριξή του στην προσπάθεια που κάνει ο Αγαθοκλής και του δίνει και την όθηση ώστε το επόμενο βήμα, το επόμενο άλμα που έχει προγραμματίσει να ηγηθεί της τριλικής μαύρης θύελλας, της θυελλάρας, να τον στηρίξει και να του ευχηθεί τα καλύτερα. Ακούσαμε δέσμευση για το γήπεδο, έτσι, από το Δήμαρχο ουσιαστικά. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι δέσμευση. Είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, σήμερα μια ξεχωριστή μέρα για τον Πανθουριακό. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Είναι τιμή για εμάς. Έχει πολύ κόσμο, όπως βλέπετε. Πάρα πολύ κόσμο. Τώρα για την πορεία της ομάδας, βγήκαμε εκτός από το κυπέλλο από τη Μεγάλη Καλαμάτα. Δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα, στο ντέρμπι δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Προσπαθήσαμε, δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά εντάξει, δεν μπορέσαμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα μες στη Μεσίνη. Συνεχίζουμε. Συνεχίζεται. Αυτό είναι, έχει σημασία αυτό. Έχει ακόμα πολλές αγωνιστικές. Βέβαια, ο Παπάμης μας έχει το προβάδισμα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό το προβάδισμα. Κύριε Πρόεδρε, να είσαι βέβαιοι ότι βεβαίως ότι αυτή η πλακέτα θα βγει σε κάποιο σημείο ώστε να τη βλέπω τακτικά και να θυμάμαι ότι κάτι προσέφερα στο μεσημιακό ποδόσφαιρο και ότι κάποιοι άνθρωποι εκτίμησαν αυτή την προσφορά.